Καθημερινή και εντατική είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται στις οργανωμένες πλάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν στην τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό επιβλήθηκαν και πρόστιμα τις τελευταίες ημέρες σε εργαζόμενους που είτε δεν φορούσαν τη μάσκα τους, είτε δεν την φορούσαν σωστά. Τα πρόστιμα που εισέπραξαν οι εργαζόμενοι ήταν των 300 ευρώ. Γίνονται καθημερινά έλεγχοι. Πραγματικά σχεδόν κάθε πρωί περνάνε από τα μαγαζιά και κάνουν ελέγχους. Έχουν πέσει και πρόστιμα, ακόμη και σε εμάς, σε παιδιά που εργαζόντουσαν, γιατί ίσως λίγο βγάλαν τη μάσκα, γιατί είμαστε και παραλία και έχει αρκετή ζέστη. Και γενικά είναι πάρα πολύ εντατική έλεγχη από όλους τους φορείς. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Η αστυνομία, τι άλλοι έχονται? Έχονται αστυνομία και νομίζω είναι, δεν ξέρω από πού είναι ακριβώς το κλιμάκιο τώρα, που έρχονται και κάνουν ελέγχους για όρθιους και για μάσκες επίσης και αυτοί. Οι οργανωμένες παραλίες λειτουργούν με αυστηρά μέτρα προστασίας, ενώ έχουν προβλεφθεί τσούχτερα πρόστιμα για τους παραβάτες. Ειδικότερα κάτω από κάθε ομπρέλα υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, ενώ από τον κανόνα εξαιρούνται οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα είναι τα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου στις περιμέτρους από τα σκίαστρα. Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ξαπλώστες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι 40 ανά 1000 τετραγωνικά μέτρα. Το προσωπικό στις οργανωμένες παραλίες παράλληλα θα πρέπει να απολυμμένει τις ξαπλώστρες και τις καρέκλες μετά από κάθε χρήση. Αυτά τα μέτρα ήταν κάτι εντελώς απρόπτο, το οποίο επηρεάζει τον κόσμο, γιατί τώρα 2 άτομα ένα ξαπλώστρα περιορίζει όλη την κίνηση. Μια παρέα 5 ατόμων πρέπει να πάει σε 5 ομπρέλες και συμβαίνει ένα περίεργο πράγμα και μια αναστάτωση χωρίς λόγο. Με τις οικογένειες αυτό, δηλαδή, τι συμβαίνει? Μια οικογένεια μέχρι πόσα άτομα μπορεί να είναι? Μια οικογένεια δεν υπάρχει κάποια σαφή εντολή ότι μπορεί να είναι μέχρι 5 άτομα, ας πούμε, αρκεί να είναι ανήλικα τα τέκνα. Τα μέτρα αυτά πονοκεφαλιάζουν ιδιοκτητές και εργαζόμενους και παράλληλα έρχονται σε μια περίοδο μειωμένης κίνησης στην τοπική αγορά. Οι τουρίστες λείπουν από την Αλεξανδρούπολη και αυτό είναι εμφανές και στα beach bar. Η τουριστική κίνηση είναι πάρα πολύ περιορισμένη, λόγω του ότι με την κατάσταση που υπάρχει στα σύνορα δεν έρχεται κόσμος, προς τη στιγμή τουλάχιστον. Έχουμε μερικούς ανθρώπους από Βουλγαρία και από Τουρκία, αλλά μέχρι εκεί, πολύ περιορισμένα πράγματα. Οι ντόπιοι εδώ, οι Αλεξανδροπολίτες, οι Ιβρίτες, οι υπόλοιποι? Οι ντόπιοι έρχονται και στηρίζουν αρκετά και το μαγαζί, αλλά τώρα με τα μέτρα και τα νέα μέτρα που βγαίνουν, ο κόσμος αρχίζει να φοβάται, έχει μπουχτίσει, αλλά δεν πολύ έρχεται στις παραλίες, γιατί φοβούνται τις μετακινήσεις, φοβούνται τα μέτρα, φοβούνται όλο αυτό που συμβαίνει. Πιστεύω πως για το κομμάτι του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί χάσαμε έναν Ιούνιο, χάσαμε αρκετά Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και περιμένουμε να δουλέψουμε με τον καιρό που έφτιαξε και τα μέτρα τώρα που πλέον μπήκανε καινούργια μέτρα. Άρα νομίζω ότι για όλους μας θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.